που βγαίνει στη ράχη. Εδώ. Ναι. Λοιπόν, θα όπως δούμε. Το βλέπω όμως αυτό είναι καλό. Δεν θέλουμε ήλιο. Αν το μονοπάτι πάει με αυτόν τον τρόπο, πάμε. Θα το πάμε έτσι. Και θα γλιτώσουμε γιατί τον ήλιο. Γιατί παίρνουμε σιγά σιγά το ύψος του κτλ. Αν δούμε ότι απλά αυτό το μονοπάτι, όμως το πάρουμε, μας βγάζει πιο δεξιά από το σημείο που θέλουμε. Αλλά δεν τίποτα, θα πέσουμε σε κομματόδρομο. Κοίτα, είτε από εδώ ανεβούμε πάνω. Σύμφωνοι, αυτό λέω. Θανάση. Εγώ έλεγα θα πάμε απέναντι, αλλά βλέπω ότι εδώ πέρα πάει και είναι κρίμα. Είτε από εδώ πάμε ράχη, είτε από παραπάνω. Η απόσταση δεν γλιτώνουμε τίποτα. Σύμφωνο. Λέγαμε πιο σύμφωνο. Καλά. Λοιπόν, αλλά εδώ έχουμε προστασία από τον ήλιο. Λοιπόν, εγώ είπα το ξύλο, σταμάτησα εδώ για το εξή λόγο. Στο μεγάλο ελιγμό, εκεί πάνω που λέγαμε 12.000 κτλ. Γίνεται. Γίνανε τρεις κινήσεις. Η πρώτη κίνηση γίνεται εδώ, σε αυτό το μονοπάτι. Μπαίνει εδώ μέσα μια διλοχεία και φτάνει πάνω ψηλά στην κορφή και αρχίζει με όλμους. Διλοχεία του Δημοκρατικού Στρατού, μπαίνει σε αυτή τη ρεματιά. Φτάνει απάνω εκεί που θα πάμε στο λιβάδι και αρχίζει με όλμους και χτυπάει την αλεβίτσα από τον νότο. Αλλά ομοβροντία όμως. Με αποτέλεσμα να δημιουργεί εικόνα ότι το ρήγμα επιχειρείται εδώ μέσα. Και αρχίζουν και σχεδόν τα πυρά όλα εδώ. Και γίνεται τη πουτάνα στον κάγκελο εδώ μέσα. Και εκείνη την ώρα που ενώ σώμα τα πυρά όλα εδώ, χτυπάνε την Κίνοβα με τα Πάτζερ Φάουστ, εξοδοτερώνουν και το άλλο άνοιγμα. Και τα Πάτζερ Φάουστ είναι κάτι μπαζούκα. Σκάστε. Λείπατε. Σκάστε. Είναι οι πυροσολίνε. Μιλάω. Είναι οι πυροσολίνε αυτοί που έχουν μπροστά ένα μεγάλο σαν μπάλα. Το έχει δει φωτογραφίε. Που κουβαλάνε. Α, ναι. Αυτό είναι το Πάτζερ Φάουστ. Αρκεβού. Έτσι, ή γροθιά. Είναι τα μικρά, είναι κάτι μικρά που είναι γροθιές και είναι κάτι μεγάλα που είναι Πάτζερ Φάουστ. Λοιπόν, με αυτά χτυπήσανε την Κίνοβα, ακινητοποιούν τη μονάδα της Κίνοβας και ταυτόχρονα μια άλλη διλοχεία παίρνει ακριβώς το δρόμο του Ιανοχωριού, αυτό που θα κάνουμε αύριο τώρα σαν κατέβασμα, το παίρνει σαράχη, ούτως ώστε να εξωτερώσει την άμυνα της αλεβίτσας, την ίδια την άμυνά της, ώστε να μην πάρει χαμπάρι, να μην τους δει δηλαδή. Να μην υπάρχουν μάρτυρες από πού γίνεται το παιχνίδι. Και ενώ γίνονται αυτά, ξεκινάει τρέχοντας, κυριολεκτικά δηλαδή, μέσα στη ρεματιά του Γιανοχωριού, ανάμεσα στο Γιανοχώριο Μονόπυλο, όλος ο στρατός και περνάει από πίσω μεριά στην Καλυβρίση και από εκεί φεύγει η Αβίτση. Αυτή είναι η νύχτα. Αυτό είναι 48 τον Αύγουστο, 20 προς 21 Αυγούστου. Δηλαδή 20 το βράδυ ξεκινάει το περπάτημα, και 10 με 11 η ώρα ας πούμε ξεκινάει το χτύπημα και το πρωί στις 5 η ώρα και ο τελευταίος στρατιώτης του ΣΟΕ έχει περάσει στο Βίτσι. Έχει περάσει απέναντι. Η διαταγή έχει βγει 8 του μήνα, 8 του Αυγούστου, το επιτελείο. 9 αρχίζει η συγκέντρωση δυνάμεων από όλο το γράμμα. Δηλαδή από το Κάμενη κάτω, από την Πυρσόγεννη, από παντού, όλες οι μονάδες συγκεντρώνονται εδώ μέσα. Στη ρεματιά αυτή είναι που είμαστε. Και δεν τους πήραν χαμπάρι άλλοι. Δεν τους πήραν. Έχουν αφήσει 2 δημιουργίες αυτοκτονίας στην ουσία, απάνω στις κορυφογραμμές και άφα κτλ. Οι οποίες τις 2 μέρες της κίνησης χτυπάνε σαν τρελές. Με την εξής τρόπο. Ένας μαχητής έχει ας πούμε 200-300 μέτρα και κινείται διαρκώς πάνω στην κορυφογραμμή και δίνει αίσθηση μετόπου από τις αρένες μέχρι το 2520. Ότι είναι γεμάτο ένα στρατό εκεί πέρα πάνω που χτυπάει. Mm. Οπότε στα ρέματα κάτω, στις ρεματιές κινείται όλες οι άλλες μονάδες και συγκεντρώνονται εδώ. Ο στρατός παίρνει χαμπάρι ότι πάει να γίνει κίνηση. Και λέω και τριλάκι στο τηλεγράφημα στις 9 του μήνα. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να περάσουν και αυτόν τον τρόπο και αυτό το πλάσμα το έχουμε κλειστό, το μονόπυλο. Το ονομάζει στο τηλεγράφημά του, στο απόρριτο προς το αρχηγείο. Ενημερώνει τον Παπάκο και του λέει: δεν θα περάσουν. Του έχω κλείσει, τελείωσε. Του τελειώνουμε εδώ μέσα. Και μετά οι άλλοι που έχουν ακούσει το τηλεγράφημα, αφού ξέρουν το μονόπυλο που θα περάσουν, περνάνε και του γράφουν μετά: ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Lesson 1, τέλος. Για όλα αυτά θα ερωτηθείτε το βράδυ. Όσοι δεν προσέχατε. Όσοι δεν προσέχατε, όσοι δεν έχετε απαντήσει, κανονίστε. Γι' αυτό σας είπα να βγάλετε σκάσιμο. Το βράδυ θα ρωτήσω.